Θετική έκπληξη είχαμε πριν από λίγο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ανακοίνωσε ότι η ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο περιορίστηκε στο 3,8% αντί για 4,6% που ήταν η εκτίμηση που είχε γίνει από τον Αύγουστο. Έτσι, η ύφεση στο πρώτο εξάμηνο φέτος υπολογίζεται στο 4,91%. Περισσότερα από τον Σπύρο Δημητρέλη. Σπύρο. Κατερίνα, ελπιδοφόρα νέα, όπως είπες και εσύ, από το μέτωπο της οικονομίας, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενσωματώνοντας νεότερα στοιχεία που αφορούν την πορεία του τουρισμού για τον Ιούνιο, αναθεώρησε σημαντικά προς τα κάτω το ρυθμό της ύφεσης για το δεύτερο τρίμηνο, για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2013. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, το συγκεκριμένο τρίμηνο η οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 3,8% έναντι αρχικής εκτίμησης για συρρύκνωση 4,6%. Να πούμε ότι αυτό σημαίνει απλά αυτό που λέγεται ότι η ύφεση έχει αρχίσει και ρηχαίνει. Σημαντικός παράγοντας, όπως είπαμε, τα στοιχεία για τον τουρισμό που επίσης ανακοινώθηκαν. Το δεύτερο τρίμηνο, μάλιστα, ο τύρος των υπηρεσιών, καταλυμάτων και εστίασης αυξήθηκε κατά 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Μάλιστα, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε.